Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι δύο φορείς, όπου ο ένας αποτελείται από δύο συγκολλημένους κυλίνδρους διαφορετικών διατομών και ο άλλος είναι σε σχήμα κόλλουρου κόνου με διατομή η οποία ξεκινάει από διάμετρο D2 και καταλήξει διάμετρο D1. Είναι και δύο πακτωμένοι και υποφέρουν και οι δύο από μία δύναμη 100 Νιούτον. Αυτό που ζητείτε είναι η συνολική παραμόρφωση του κάθε φορέα. Ξεκινάμε από τον πρώτο φορέα. Το διάγραμμα των αξονικών δυνάμεων ξεκινάει από μείον 100 Νιούτον και είναι σταθερό σε όλο το μήκος του φορέα. Και τώρα θα υπολογίσουμε τις διατομές. Διατομή α1 ισούται με π επί D1 τετράγωνο τέταρτα, το οποίο ισούται με π επί 0,02 ίσο τετράγωνο τέταρτα. Οπότε η διατομή 1 ισούται με 3,14 επί 10 στη μείον 4 τετραγωνικά μέτρα. Διατομή 2 ισούται με π επί D2 τετράγωνο τέταρτα, το οποίο αντικαθιστώντας ισούται με π επί 0,015 τετράγωνο τέταρτα. Οπότε η διατομή α2 ισούται με 1,77 επί 10 στη μείον 4 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική παραμόρφωση του φορέα θα ισούται με την παραμόρφωση του κάθε επιμέρους τεμαχίου. Οπότε ΔΕΛΤΑΕΛ ισούται με άθροισμα αξονική δύναμη επί μήκος διά μέτρο ελαστικότητας υλικού προς διατομή. Οπότε θα ισούται με δύναμη επί ελένα διά εψιλον α1 συν δύναμη επί L2 διά εψιλον α2. Το οποίο βγάζοντας κοινό παράγοντα θα ισούται με νη διά εψιλον επί L1 διά α1 συν L2 διά α2. Αντιαδιστώντας έχουμε ότι δέλτα L θα ισούται με μείον 100 διά 2 επί 10 στην 8η επί 0,08 διά 3,14 επί 10 στην μείον 4 συν 0,1 επί 1,77 επί 10 στην μείον 4. Οπότε κάνοντας πράξεις βρίσκουμε ότι η παραμόρφωση του φορέα μας θα ισούται με μείον 4,099 10 στη μείον 4 μέτρα ή αλλιώς μείον 0,4099 χιλιοστά. Δεν είχαμε κάτι περίεργο, η άσκηση ήταν μια απλή εφαρμογή τύπου και αυτό που αποκομίσαμε ήταν ότι στην ουσία όταν έχουμε διαφορετικά τεμάχια που έχουν διαφορετικές ιδιότητες όπως εμβάδο επιφάνειας, μήκος ή ακόμα και δύναμη ή ακόμα και το μέτρο ελαστικότητας, γιατί το υλικό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό για την κάθε διατομή, τότε απλά βγάζουμε την παραμόρφωση για το κάθε τμήμα ξεχωριστά και η τελική παραμόρφωση ενός τεμαχίου θα ισούται με τον άθροισμα των επιμέρους παραμορφώσεων. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που η διατομή μας δεν είναι σταθερή για κάθε επιμέρους τεμάχια? Έχουμε το παράδειγμα του κόλλουρ κόνου, όπου ξεκινάει από μια διάμετρο D2, καταλήγει σε μια διάμετρο D1 και έχει μια δύναμη 100 Νιούτον. Η διατομή σε όλο το μήκος του κόλλουρ κόνου δεν είναι σταθερή, είναι κειμενόμενη και στην ουσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες βασικές γνώσεις από τη γεωμετρία, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνάρτηση. Αν από την κορυφή του κόλλουρου κόνου εγώ τραβήξω μία οριζόντια γραμμή, αυτή θα σχηματίζει με τη μία πλευρά του κόνου μία γωνία φ. Η εφαπτόμενη αυτής της γωνίας θα ισούται με την απέναντι κάθετη πλευρά προς την προσκύμενη κάθετη. Η απέναντι κάθετη πλευρά είναι στην ουσία η ημιδιαφορά των δύο διαμέτρων μας. Και η προσκύμενη κάθετη είναι η πλευρά L, δηλαδή το μήκος του κόλλουρου κόνου. Οπότε η εφαπτωμένη φ θα ισούται με D1-D2 δια 2 δια L. Οπότε η εφαπτωμένη φ θα ισούται με D1-D2 προς 2L. Τώρα, για μια απόσταση από την πάκτωση χ, η διάμετρος θα είναι προς το παρόν άγνωστη σε εμάς, συνάρτηση αυτού του χ. Και θα την πούμε DH.
Η ντέτοχη λοιπόν θα σχηματίσει ένα μικρό τριγωνάκι, του οποίου η μια πλευρά θα είναι L-χ και η άλλη πλευρά θα είναι πάλι η διαφορά των δύο διαμέτρων. Οπότε, αν πάρουμε την εφαπτόμενη της γωνίας φ, αυτή θα ισούται με d1 μείον d του χ δια 2 προς l μείον χ. Οπότε, η εφαπτόμενη της γωνίας φ θα ισούται με d1 μείον d χ προς 2 επί παρένθεση l μείον χ. Εξώντας αυτά τα δύο, έχουμε ότι d1 μείον d χ προς 2 l μείον χ ισούται με d1 μείον d2 προς 2l. Οπότε, d1 μείον d χ θα ισούται με παρένθεση l μείον χ επί d1 μείον d2 δια l. Το οποίο, βγάζοντας την παρένθεση, θα ισούται με d1 μείον d2 μείον χ επί παρένθεση d1 μείον d2 δια l. Οπότε, η διάμετρος σε μια τυχαία απόσταση χ θα ισούται με d2 συν χ επί τη διαφορά των διαμέτρων διά το μήκος του τεμαχίου. Αντικαθιστώντας, έχουμε ότι d του χ θα ισούται με 0,015 συν χ επί 0,02 μείον 0,015 προς 0,180. Και τελικά, κάνοντας πράξη, έχουμε ότι d του χ θα ισούται με 0,015 συν 0,0278 επί χ. Έχοντας βρει τη διάμετρο, θα υπολογίσουμε το εμβαδό της διατομής με αυτή τη διάμετρο. Οπότε α του χ ισούται με π επί ντ του χ στο τετράγωνο δια 4. Αυτό θα ισούται με π τέταρτα επί παρένθεση 0,015 συν 0,0278 χ και όλο στο τετράγωνο. Οπότε α του χ θα ισούται με π τέταρτα επί 0,015 στο τετράγωνο συν 0,0278 στο τετράγωνο επί χ τετράγωνο συν 2 φορές το 0,015 επί 0,0278 χ. Τέλος, α του χ ισούται με 6,070 επί 10 στη μείον 4 χ τετράγωνο συν 8,34 επί 10 στη μείον 4 χ συν 1,767 επί 10 στη μείον 4. Ας δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Η φιλοσοφία για να λυθεί το πρόβλημα δεν είναι πολύ διαφορετική από πριν. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να χωρίσουμε σε πολλά κομμάτια το τεμάχιό μας, να έχουμε πολλά διαφορετικά εμβαδά και για κάθε εμβαδό να βγάλουμε μια μετακίνηση. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ολοκλήρωμα. Δέλτα L λοιπόν ισούται με ολοκλήρωμα από 0 έως L, δηλαδή για όλο το μήκος του μαχείου, γραμμή κλάσματος, αξονική δύναμη συναρτήση του χ, προς το υλικό το οποίο είναι σταθερό, επί διατομή συναρτήση του χ, δχ. Εφόσον η δύναμη είναι σταθερή και το υλικό είναι ίδιο, μπορούν να βγουν από το ολοκλήρωμα, οπότε αυτό θα ισούται με νη δια ε, επί ολοκλήρωμα 0 έως L, επί 1 προς α του χ, δχ. Οπότε, δέλτα L θα ισούται με δύναμη διαμέτρου ελαστικότητας, επί ολοκλήρωμα από 0 έως L, γραμμή κλάσματος, 1 προς 6,070 επί 10 στην 4 χ τετράγωνο, συν 8,34 επί, όλο αυτό δηλαδή. Δέχει. Θα κάνω κάτι ακόμα, θα βγάλω το 6,070 επί 10 στη μείον 4 κοινό παράγοντα. Οπότε, δέλτα L ισούται με νη δια 6,070 επί 10 στη μείον 4 επί ε, επί ολοκλήρωμα από 0 έως L, 1 προς χ τετράγωνο συν 1,374 χ συν 0,291 δέχει. Τώρα αυτό το ολοκλήρωμα θα μπορούσαμε να το λύσουμε με το χέρι, αλλά επειδή είμαστε μηχανικοί και όχι μαθηματικοί, θα ανοίξω το Google και θα ψάξω τη μηχανή ολοκλήρωσης Wolfram. Integrate λοιπόν, 1 διά, παρένθεση,
χ τετράγωνο συν 1,374 επί χ συν 0,291. Και μας δίνει την απάντηση, η οποία είναι 1,17535 λογάριθμος του χ συν 0,261595 μείον 1,17535 λογάριθμος του χ συν 1,1124. Οπότε, δέλτα L ισούται με αξονικό φορτίο προς 6,070 επί 10 στη μείον 4 εψιλόν επί 1,17535 λογάριθμος του 0,261595 συν χ μείον 1,17535 λογάριθμος του 1,1124 συν χ από 0 έως L. Εδώ για να κάνω λιγότερες πράξεις θα χρησιμοποιήσω μία λογαριθμική ιδιότητα όπου λογάριθμος του α μείον λογάριθμος του β ισούται με λογάριθμος του α δια β. Και συν της άλλης θα βγάλω και το 1,17535 κοινό παράγοντα. Οπότε, δέλτα L ισούται με αξονικό φορτίο 5,164 επί 10 στη μείον 4 επί ε επί λογάριθμος του 0,261595 συν χ προς 1,1124 συν χ και όλο αυτό από 0 έως L. Αντικαθιστούμε τώρα. Να κάνω μια παρένθεση λίγο εδώ πέρα. Μπορεί όλα αυτά να φαίνονται λίγο τρομακτικά, αλλά δεν είναι τίποτα από το να βάζουμε νούμερα σε ένα κομπιουτεράκι. Δηλαδή, αν γυρίσω πίσω, το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ήταν να φτιάξω τη συνάρτηση του εμβαδού της διατομής. Δεν είναι τίποτα παραπέρα. Και μην νομίζετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφαρμόσιμο. Ειδικά για τους μηχανολόγους, μηχανικούς, τέτοια γονικά εξαρτήματα είναι πάρα πολύ διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται ως άτρακτη. Βέβαια εκεί πέρα δεν έχουμε μόνο αξονικά φορτία, έχουμε και κάμψη, έχουμε και στρέψη, έχουμε και πολλά παραπάνω. Απλά θέλει λίγη ψυχραιμία και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σιγά σιγά και να κάνουμε πολλές σκέψεις μεν, αλλά απλές. Συγγνώμη για την παρένθεση, επιστρέφω. Αντικαθιστούμε επιτέλους, δέλτα L ισούται με μείον 100 που είναι το αξονικό φορτίο προς 5,164 επί 10 στη μείον 4, επί 2 επί 10 στην 8η, που είναι το μέτρο ελαστικότητας, επί λογάριθμος του 0,261595 συν 0,18, που είναι το μήκος L, προς 1,1124 συν 0,18, μείον λογάριθμος του 0,261595 συν 0, προς 1,1124 συν 0. Κάνοντας πράξεις, βρίσκουμε ότι η παραμόρφωση θα είναι εθληπτική και της τάξης των 0,157 χιλιοστών. Στην προηγούμενη περίπτωση, βρήκαμε μια παραμόρφωση που είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν και βλέπουμε ότι με μια σωστή διάταξη, ακόμα και αν οι πράξεις είναι περισσότερες, οι υπολογισμοί είναι πιο δύσκολοι ή οτιδήποτε, βρίσκουμε μια καλύτερη συμπεριφορά της κατασκευής. Και αυτό ήθελα να δείτε σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα.